Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Υπάρχουν και ομοιότητες. Η ομοιότητα είναι ότι στην Ελλάδα του 2013, όπως και στη Γερμανία του 1933, οι αστεί και συγκεκριμένα αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις για λογαριασμό του πλέγματος εξουσίας, χρησιμοποιώ ένα τεχνικό όρο εδώ, είναι διατεθειμένοι να παίξουν με τον φασισμό. Κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Καθόλου αυτονόητο. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως αναφέραμε προηγουμένως και στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, όπου τελικά επέλεξαν να παραιτηθούν από ένα κομμάτι των συμφερόντων τους. Σήμερα δεν κάνουν αυτή την επιλογή. Θα δώσουν μάχη. Αυτή είναι η ομοιότητα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές που έχουν να κάνουν και με τη φάση στην οποία βρίσκεται ο καπιταλισμός. Τότε ο καπιταλισμός ήταν σε μια εποχή που είχε παγκόσμια περιθώρια ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχει προοπτική ενός δημοκρατικού καπιταλισμού. Πρέπει να το δούμε αυτό καθαρά. Θα έχουμε είτε καπιταλισμό είτε δημοκρατία. Αν συνεχιστεί το καπιταλιστικό καθεστώς, έχουμε οπισθοδρόμηση σε πολύ σκοταδιστικές καταστάσεις κατά βάση στην εποχή πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Η σύγκριση με την κατάσταση εξαίρεσης και το άρθρο 48 του Γερμανικού Συντάγματος στη Βαϊμάρη μπορεί να γίνει με σήμερα με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και η ερώτηση μάλλον είναι, ανοίγει αυτό το δρόμο σε ακραίες φασιστικές καταστάσεις? Δυστυχώς φοβάμαι πως ναι. Δεν ήταν σύμπτωση ότι και στο Ελληνικό Σύνταγμα το άρθρο 48 προβλέπει αυτό που προέβλεπε και το Σύνταγμα της Βαϊμάρης. Αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν το Ελληνικό Σύνταγμα, τους ξέρω, ήταν καθηγητές μου κάποιοι από αυτούς στην νομική, ξέρουν πολύ καλά τη γερμανική συνταγματική ιστορία. Και ήταν συμβολικό το ότι δόθηκε αυτός ο αριθμός στο συγκεκριμένο άρθρο. Ήθελα να πούνε ότι αν χρειαστεί θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Βρίσκουμε φασιστικά στοιχεία φασισμού στο πολιτικό κέντρο. Έχουν υπάρξει κινήσεις και αποφάσεις των τελευταίων χρόνων που να παραπέμπουν σε ό,τι πως έχουμε γνωρίσει ιστορικά το φασισμό. Ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία. Είναι κίνημα και είναι πολιτική πρακτική. Αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει το πολιτικό κέντρο, όπως το αναφέρουμε, το οποίο όμως είναι ένα ακροδεξιό εξτρεμιστικό κέντρο, είναι να προωθήσει μια πολιτική που στη γλώσσα του καθεστώτος ονομάζεται δομική προσαρμογή, στη γλώσσα της αριστεράς ονομάζεται πρωταρχική συσσόρευση είτε απαλλητριωτική συσσόρευση. Δηλαδή, αρπάζουμε από το δημόσιο και από τους φτωχότερους ό,τι έχουν φτιάξει και δεν έχουν φτιάξει τους τελευταίους δύο αιώνες, τα συγκεντρώνουμε στα δικά μας χέρια, καταστρέφουμε το κράτος προνοίας, το οποίο κοστίζει, έστω και αυτό το υποτυπώδες που υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, καταστρέφουμε μισθούς και εισοδήματα και τα αναγκάζουμε στο εξής τους ανθρώπους να εργάζονται για εμάς, για μισθούς πείνας, αυτοί που θα εργάζονται, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν θέση στο νέο σχήμα του καπιταλισμού. Δεν υπάρχουν τομείς ανάπτυξης που να δημιουργούν θέσεις εργασίας για αυτούς που διώχνονται από τους τομείς που καταστρέφονται σήμερα. Αυτούς που εργάζονται λοιπόν τους παίρνουμε με μισθούς πείνας, έτσι ώστε να κερδίζουμε και να έχουμε τα περιθώρια για να ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο συσσόρευσης στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό είναι αναπόδραστο. Δεν υπάρχουν λύσεις, ούτε κενσιανές, ούτε οποιασδήποτε μετριοπαθούς λογισμένης αλλαγής. Ένα κομμάτι της αριστεράς στην Ελλάδα σήμερα, ακριβώς επειδή φοβάται να αναλογιστεί τις συνέπειες της σύγκρουσης, προτιμάει να μην βλέπει τα πράγματα όπως είναι και αν φαντάζεται ότι θα υπάρξουν λύσεις. Μέσα στον καπιταλισμό δεν θα υπάρξουν λύσεις. Όταν λέμε άνθρωποι του καπιταλισμού, δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να καταστρέψουμε το χρήμα, να γκρεμίσουμε τις πόλεις κτλ. Αλλά ότι θα πρέπει
η παραγωγή να γίνεται πλέον με γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού και όχι τις ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Όσο γίνεται με γνώμονα την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, την αέναη συσσόρευσή του, θα έχουμε σε χειρότερο βαθμό τα προβλήματα που βλέπουμε γύρω μας σήμερα. Δεν πρόκειται να υπάρξει βελτίωση.